το σημερινό βίντεο. Μοιάζουν οι δίδυμες φλόγες εμφανισιακά ή όχι? Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στο κανάλι. Ονομάζομαι Χριστίνα, το σημερινό βίντεο είναι αυτό που είπαμε στην αρχή, οπότε ας ξεκινήσουμε. Αισθανόμαι ότι η συγκεκριμένη ερώτηση έχει δύο σκέλη. Ουσιαστικά το πρώτο είναι αν όντως μοιάζουν εμφανισιακά ή όχι, και το δεύτερο είναι αν αυτό είναι σημάδι ότι κάποιος είναι δίδυμος φλόγα μας, σου μοιάζει εμφανισιακά ή όχι. Και είναι αρκετά συχνή ερώτηση σε forums, ειδικά στο Facebook, σε αυτά που έχουν να κάνουν με δίδυμες φλόγες, να ανεβάζουν φωτογραφίες, φάση μοιάζουμε, άρα είμαστε δίδυμες φλόγες ή όχι. Αλλά ναι, ουσιαστικά αυτό που μοιράζονται οι δίδυμες φλόγες είναι το, όχι το φυσικό DNA, το οποίο, το βιολογικό DNA μάλλον, το οποίο ορίζει τι χρώμα μαλλιά θα έχεις, ξέρω εγώ, το σχήμα του προσώπου σου, όλα αυτά, αλλά μοιράζονται το ψυχικό DNA, θα μπορούσε να πει κανείς, το οποίο ουσιαστικά έχει να κάνει με το τι ταλέντα έχεις, πώς μπορείς να προσφέρεις στον κόσμο, ο τρόπος που εκφράζεις τον εαυτό σου. Οπότε αυτά είναι τα πράγματα που μοιράζεσαι με τη δίδυμη φλόγα σου σίγουρα. Δηλαδή είναι ο σκοπός της ζωής σας, ο σκοπός της δημιουργίας σας. Και μπορεί να μην, ξέρω εγώ, στο εξωτερικό, από εξωτερικό παρατηρητή μπορεί να μην μοιάζουν τελείως. Μπορεί ο ένας να είναι πολύ καλός σε κάτι, ενώ ο άλλος να είναι πολύ καλός σε κάτι άλλο. Αλλά αυτά να συνδυάζονται τέλεια μεταξύ τους. Και αυτό είναι κάτι που έχω παρατηρήσει και στη δικιά μου ένωση, ότι αυτός είναι πάρα πολύ καλός σε ό,τι έχει να κάνει με βιντεοπαιχνίδια και με τέτοια πράγματα. Ενώ εγώ είμαι ok, δεν είμαι super duper, τουλάχιστον δεν βλέπω τον εαυτό μου έτσι ακόμα. Το οποίο μπλοκάρισμα. Το οποίο δουλεύω, αλλά εγώ ας πούμε ασχολούμαι κυρίως με το πιο πνευματικό κομμάτι. Τις σχέσεις μας, την εσωτερική εργασία. Αυτός όχι τόσο ακόμα. Το οποίο είναι ουσιαστικά το τι φέρνει ο καθένας, πώς το λένε, στην ένωση. Αλλά αυτό δεν είναι απαραίτητα κακό, είναι ουσιαστικά ότι πάντα υπάρχει αυτός που είναι πιο, ας πούμε, της δράσης και αυτός που είναι πιο πολύ της εσωτερικής εργασίας σε μια ένωση, οπότε έχω παρατηρήσει, δηλαδή συνήθως η θηλυκή ενέργεια είναι πιο πολύ, έτσι, της εσωτερικής εργασίας, γιατί η θηλυκή ενέργεια είναι αυτή που έχει το όραμα του πώς πρέπει να γίνουν τα πράγματα στην ένωση και στη ζωή σας γενικά και σε αυτά, ενώ η ρυθμική ενέργεια είναι πιο πολύ του να δημιουργεί αυτά τα πράγματα σύμφωνα με το όραμα. Αλλά όχι πάντα. Αλλά ναι, είναι ανάλογα την ένωση. Οπότε δεν είστε 100% ίδιοι σε αυτό. Αλλά πάλι έχετε έτσι. Είναι ουσιαστικά σαν τους βιολογικούς δίδυμους ένα πράγμα το οποίο, ναι, οκ, έχουν πολύ ίδια εμφάνιση, αλλά δεν απαραίτητα τελείως ίδιοι. Δηλαδή, ο ένας θα έχει μια ηλιακή κάπου που δεν έχει ο άλλος. Αυτό. Δεν είναι τελείως καρμπών. Έχουν τις διαφορές τους. Και το ίδιο ισχύει με τις δίδυμες φλόγες σε ψυχικό επίπεδο, ότι δεν είστε καρμπών. Έχετε κάποιες μικρές διαφορές, στο πούμε. Αλλά ναι, χρειάζεται απαραίτητα να μοιάζετε εμφανισιακά, άρα είστε δίδυμες φλόγες να μοιάζετε, όχι απαραίτητα. Έχω δει πάρα πολλά ζευγάρια δίδυμων φλόγων που δεν μοιάζουν και τόσο πολύ εξωτερικά. Εγώ είμαι ένα από αυτά, δηλαδή, οκ, μοιάζουμε στο τοπικό, έχουμε πολύ ραμαγουλάκια. Και πολύ ωραία αίσθηση της μόδας, του στυλ και όλα αυτά, αλλά κάτι τα άλλα. Όχι ιδιαίτερα. Δεν θα είμαστε στον δρόμο και θα πεις, α, ξεκάθαρα μοιάζεται, ας πούμε. Αλλά, ναι, και το οποίο το έχω δει και σε άλλα ζευγάρια που δεν μοιάζουν και τόσο εμφανισιακά, αλλά επίσης έχω δει και ζευγάρια δίδυμων φλογών που μοιάζουν πάρα πολύ εμφανισιακά. Και σε φάση, ναι, οκ, ενδιαφέρον. Αλλά, ναι, από μόνο το αυτό δεν είναι σημάδι ότι είστε ή δεν είστε. Μπορεί να είναι κάτι που γίνεται, κάτι που δεν γίνεται. Αλλά ναι, το ξεκάθαρο σημάδι του αν είναι κάποιος δίδυμος φλόγος ή όχι είναι το. Έχει να κάνει με την εσωτερική σου εργασία. Δηλαδή, όσο κάνεις την εσωτερική σου εργασία, γίνεται καλύτερη σχέση μεταξύ σας, έρχεται πιο κοντά αυτό το άτομο, ή γίνεται πιο χάλια σχέση σας και απλά μαλώνετε όλη την ώρα και δεν μπορείτε να τα βρείτε με τίποτα. Όσο πιο καλά τα βρίσκεσαι με τον εαυτό σου. Και αυτό είναι ένα τεράστιο έτσι. Κομμάτι του συμπειρίας του ψεύτικου δίδυμου ουσιαστικά, δηλαδή αν κάνεις την εσωτερική σου εργασία, ένας ψεύτικος δίδυμος θα απομακρύνεται. Δεν θα μείνει για πολύ, γιατί δεν είναι αυτός ο σκοπός. Αλλά η πραγματική σου δίδυμη φλόγα θα έρχεται όλο και πιο κοντά όσο κάνεις την εσωτερική σου εργασία. Οπότε αυτό είναι ένα πάρα πολύ καλό σημάδι που όντως μπορείς να καταλάβεις ότι hey, αυτό το άτομο μάλλον δεν είναι. Αυτό το άτομο μάλλον είναι γιατί συνεχίζει και έρχεται πιο κοντά, η σχέση μεταξύ μας γίνεται καλύτερη, έχουμε καλύτερη επικοινωνία, όλα αυτά. Έτσι. Οπότε αυτό είναι το κυρίως το οποίο μπορείς να δεις. Υπάρχουν και άλλα σημάδια προφανώς. Για παράδειγμα, οι αξίες που έχεις. Αν αυτό το άτομο, όσο περισσότερο
έχεις εσύ αυτές τις αξίες που θες να έχει δημοφιλόγο σου. Για παράδειγμα, μπορεί να θέλεις αυτό το άτομο να είναι στοργικό απέναντί σου, αλλά δεν βλέπεις ότι είναι. Αλλά από την άλλη, ούτε εσύ έχεις ιδιαίτερη στοργή προς τον εαυτό σου. Είσαι πολύ σε φάση. Έκανες αυτό όπως τόλμησες. Με την πρώτη βλακή, ξέρω εγώ. Οπότε είναι κάτι το οποίο θα σου καθρεφτήσει αυτό το άτομο, αν είναι δημοφιλόγο. Οπότε αυτό που μπορείς να κάνεις είναι πάσχεις το καθρέφτη εδώ πέρα. Άμα δεν ξέρεις για ποιο πράγμα μιλάω, υπάρχει στην περιγραφή το τι είναι αυτό. Και ναι, θα αποκαλυφθεί αν αυτό το άτομο είναι όντως ή δεν είναι μέσω της εσωτερικής εργασίας. Δεν υπάρχει άλλος σίγουρος τρόπος, ούτε είναι κάτι το οποίο γίνεται μέσα σε ένα βράδυ. Είναι ξεκάθαρα ένα ταξίδι στο οποίο μαθαίνεις να εμπιστεύεσαι το δημιουργό σου και το τι σου δείχνει σύμφωνα με το τι συμβαίνει και στην εξωτερική σου πραγματικότητα. Οπότε ναι, αυτό ήταν το σημερινό βίντεο. Ελπίζω να σου άρεσε και να το βρήκες χρήσιμο. Αν θα ήθελες, μπορείς να κάνεις εγγραφή στο κανάλι, να πατήσεις like ή να γράψεις κάποιο σχόλιο αν έχεις κάποια ιδέα για μελλοντικό βίντεο, κάποια πορεία. Και ναι, επίσης, άμα χρειάζεσαι βοήθεια ή θα ήθελες λίγη περισσότερη στήριξη για να έρθεις στην ένωσή σου, τότε υπάρχουν οι συνδέσμοι μου στην περιγραφή για να έρθεις σε επαφή μαζί μου. Χαίρομαι πάρα πολύ που παρακολούθησες αυτό το βίντεο, οπότε σε ευχαριστώ και ελπίζω να σε δω στο επόμενο. Καλή συνέχεια!